Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης και ο Αντιδήμαρχος Έργων Ηλίας Γκότσης με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων μετά από ερωτήματα που έχουν απευθύνει κάποιοι πολίτες για το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με τον κτηριοδομικό κανονισμό, υπόχρεοι για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων είναι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες. Ο Δήμος κατασκευάζει πεζοδρόμια μόνο στους κοινόχρηστους χώρους. Αυτό το λέει η παράγραφος 2.1. Βέβαια, στην παράγραφο 2.4 λέει ότι όταν παραστεί ανάγκη και ο πολίτης ζητάει, μπορεί να παρέμβει ο Δήμος να το κατασκευάσει και να το χρεώσει στον παρόδιο ιδιοκτήτη. Εδώ όμως είναι το μεγάλο θέμα ότι κανένας, μα κανένας ιδιοκτήτης, είτε είναι σε οίκημα, είτε είναι σε οικόπεδο, δεν δέχεται να πληρώσει. Διότι αν δεχόταν να πληρώσει, θα το κατασκεύαζε από μόνος του. Επίσης, αναφορικά με τις πεζοδρομήσεις, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δήλωσε πως το καθεστώς εκεί είναι διαφορετικό. Όταν είναι πεζοδρόμηση, με την πεζοδρόμηση γίνονται και τα πεζοδρόμια, αλλά αυτό εγκρίνεται, λοιπόν, από τις υπερκείμενες αρχές. Επίσης, σε ό,τι φορά στην Καβάλα, στη συμβολή των οδών Γρίβα και Ράδου, έχει ανοίξει το οδόστρωμα μία αρκετά μεγάλη τρύπα, που σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Πέντε μέρες και είναι. Αλλά ποιο να πω, μία. Είπα τα σκουπίδια που περνάνε τους ανθρώπους, λέει, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή, λέει. Έχει. Από εδώ, αν περάσουν, περνάνε και το σχολείο, τα παιδιά όλα, το λυγείο. Και έρχονται, περνάνε καμιά φρακεργά και οι γυναίκες από εδώ. Άμα πάνε το πόδι τους μέσα, θα σπάσει.